Γεια σας αγαπητοί φίλοι. Συντηρούν το πολεμικό κλίμα εναντίον του Ισραήλ που έχει ξεκινήσει ο ίδιος ο Ερντογάν τελευταία με αποκορύφωμα ότι ζήτησε συνασπισμό των Ισλαμικών κρατών εναντίον του Ισραήλ. Να κηρύξει δηλαδή τζιχάντ ο Ερντογάν στην ουσία, εφόσον εμπλέκει κατά λάθο, ε, άστοχα θεωρώ, όχι κατά λάθο, άστοχα ε, τη θρησκεία με την πολιτική. Δεν θα έπρεπε το 2024 που έχει φτάσει η ανθρωπότητα να μπλέκουμε το Θεό στους πολέμους και ειδικά κύριε Ερντογάν στους κατακτητικούς. Λοιπόν, ενώ στέλνει το Ουρούτς Ρεΐς δια του Αιγαίου συνοδεία φρεγατών να πάει στη Σομαλία όπου στην ουσία έχει πάρει υπό την κυδαιμονία του τη στρατηγική σημασία στην ανατολική αυτή στην ανατολική Αφρική ευρισκόμενη χώρα, ιστοκέρας της Αφρικής, παίρνοντα το 30% από τα έσοδα τη χώρα και προστατεύοντα την δίθεν στρατιωτικά, στέλνει λοιπόν με τι φρεγάτε του το Roots Reis ένα πλοίο που παραλίγο να φέρει σε πόλεμο Ελλάδα και Τουρκία με τα γεγονότα του 2020. Τέλο πάντων, τα στέλνει εκεί. Τουρκικά μέσα λένε ο Υπουργό Ενέργεια και Φυσικών Πόρων Αρπασλάν Μπαϊρακτάρ είπε το πλοίο σεισμικών ερευνών MTA Roots Reis από πλέγια τη Ομαλία στι 5 Οκτωβρίου θα περάσει προκλητικά σίγουρα από το Αιγαίο. Ε, Απ' την άλλη, τα τουρκικά μέσα έχουν πάρει τη σκητάλη από τον Ερτογάν και το πολεμικό κλίμα που εκείνος δημιουργεί, η περιοχή στην οποία η Ισραηλή διοίκηση στοχεύει και ενεργεί με την αυταπάτη της γης της επαγγελίας, μετά την Παλαιστίνη και το Λίβανο θα είναι η πατρίδα μας. Η Ισραηλή επιθετικότητα περιλαμβάνει και την Τουρκία». Θα σταθούμε ενάντια στην κρατική τρομοκρατία με κάθε μέσο που έχουμε στη διάθεσή μας για χάρη της πατρίδας, του έθνους μας και της ανεξαρτησίας. Τα ΔΕΕΦΗ Ερντογάν. Άρχισαν λοιπόν οι συζητήσεις. άρθρα όπως της Χουριέτ γίνεται αναφορά για Ισραηλή διοίκηση που έφερε τη Μέση Ανατολή σε αναταραχή και πηγαίνει ενάντια στη συνείδηση του κόσμου, ενεργεί πάντα με θρησκευτικό μίσος αναφοράς. Αναδεικνύει τη γη τη Επαγγελία ισχυριζόμενη ότι έχει ω σημείο αναφορά τι δικέ παραδόσει και πεπιθήσει, δείχνουν ένα μικρό μέρο τη Τουρκία μέσα σε αυτά τα εδάφη. Εδώ ε, η Κυπριακή Δημοκρατία είναι ελληνοκυπριακή διοίκηση, το Ισραηλινό κράτο είναι Ισραηλή διοίκηση. Ε, θρησκευτικό σημείο αναφορά δεν πρέπει να έχουν οι άλλοι, μόνο ο Ερντογάν πρέπει να ε, κυρίσει τζιχάντ, να προσπαθεί να γίνει χαλίφη και να εργαλειοποιεί όλου του φανατικού εναντίον των ε, αυτών που ε, θέλει για αντιπάλους του, για να τους αρπάξει εδάφη ή φυσικό πλούτο, ρηκτό πλούτο και στρατηγικής σημασίας σημεία. Όλα αυτά είναι σημάδια, γράφουν τα τουρκικά δημοσιεύματα, που δείχνουν τη σοβαρότητα του θέματος. Μιλάμε για απόσταση 3,5 ωρών από την Τουρκία και εδώ αρχίζει η παραφροσύνη. Μας λένε ότι τα πόλεις, νησιά και στρατηγικης σημασια σημεια ολα αυτα ειναι σημαδια γραφουν τα τουρκικα δημοσιευματα που δειχνουν τη σοβαροτητα του θεματος μιλαμε για αποσταση 35 ωρων απο την τουρκια και εδω αρχιζει η παραφροσυνη μας λενε οτι τα πολεις νησια και εδαφη μα που βρίσκονται κοντά στα σύνορα με την Τουρκία ότι εμείς πρέπει να τους ρωτάμε για το τι θα κάνουμε εκεί. Αντιθέτως οι Τούρκοι δεν πρέπει να μας ρωτάνε στα ίδια συνοριακά σημεία που βρίσκονται από την τουρκική πλευρά των συνόρων. Δηλαδή ότι το Καστελόριζο είναι δίπλα στην Τουρκία, πρέπει η Ελλάδα να ρωτάει την Τουρκία τι θα κάνει στο Καστελόριζο. Η Ατάλεια που είναι κοντά στο Καστελόριζο, γιατί η Τουρκία δεν πρέπει να μα ρωτάει εμά τι θα κάνει στην Ατάλεια. Και το ίδιο ισχύει για τυχείο. Γιατί να ρωτήσουμε για τυχείο και να μην ρωτήσει και η Τουρκία για τη χερσόνησο τη Ερυθρέα απέναντι θα κάνει τώρα το επεκτείνει, φτάνει σε βαθμό παράνοιας. Τρεις ή μισή ώρες λέει είναι το Ισραήλ από την Τουρκία, πρέπει το Ισραήλ να πάρει την άδεια από τη Τουρκία. Γιατί και η Τουρκία που είναι τρεις ή μισή ώρες από το Ισραήλ δεν πρέπει να πάρει την άδεια του πυρηνικού Ισραήλ. Η Τουρκία φυσικά κάνει πιθανές προετοιμασίες για πολλά σενάρια, ωστόσο ορισμένε δηλώσεις μέσα στην Τουρκία δυστυχώς μπορούν να φανούν, να κάνουν την Τουρκία να φανεί αδύναμη στον έξω κόσμο. Ο πρόεδρος χρησιμοποίησε αυτές τις λέξει τόσο εναντίον του Ισραήλ όσο και εναντίον εκείνων που προσπάθησαν να καταστρέψουν την ενότητα μέσα στη χώρα. Στην πορεία η Τουρκία πρέπει να είναι ενωμένη και προσεκτική. Αυτά ανάμεσα στα άλλα από τους Τούρκους, οι οποίοι πραγματικά βλέπει κανείς που το πηγαίνουν προς επίρρωση των ανωτέρων λεχθέντων, ε, ο Ερντογάν έχει καταστεί ανεξέλεγκτος γενικά και έχει επιβεβαιώσει τη συμμετοχή στη σύνοδο κορυφής των BRICS στο Καζάν. Λοιπόν, σύμφωνα με πηγές που δεν επιδέχονται αμφισβητήσεως, η συμμετοχή του Ερντογάν θα πραγματοποιηθεί με τη λεγόμενη μορφή Outreach ή BRICS+. Plus. Να τον χαίρονται τον κύριο Ερντογάν, ας του δώσουν και τα Viper, ας συζητάνε και ας προσπαθούν Εναγωνίως κάποιοι να του δώσουν και τα F-35. Ο τουρκικό στρατό είναι έτοιμο να εξαλείψει το πολεμικό κλίμα που σα έλεγα. Κάθε απειλή και κίνδυνο σε περίπτωση περιφερειακού πολέμου. Εδώ φωτογραφίζει το Ισραήλ ξεκάθαρα. Τα ΔΕΦΗ, ο σύμβουλο δημοσίων σχέσεων και τύπου ε, του Υπουργείου Εθνική Άμυνα Κατοχική Δύναμη, Αντινάβαρχο Ζέκια Κτουρκ. Είναι στην εβδομαδιαία συνέντευξη τύπου, τα είπε αυτά. Ε, σχολίασε την πιθανότητα οι εντάσει από την επίθεση του Ισραήλ στο Λίβανο, ε, τι θα γίνει, οι πυραυλικέ επιθέσει του Ιράν στο Ισραήλ να κλιμακωθούν σε περιφερειακό πόλεμο. Ω τουρκικέ ένοπλε δυνάμει παρακολουθούμε στενά τι διεργασίε που λαμβάνουν χώρα στην περιοχή μα και στον κόσμο σχετικά με την άμυνα και την ασφάλεια τη χώρα μα, τι αξιολογούμε από τη σκοπιά μια πολυδιάστατη στρατηγική ασφαλεία και λαμβάνουμε τα απαραίτητα μέτρα. Οι απάνθρωπε επιθέσει του Ισραήλ. Το Ισραήλ δεν είναι εκείνο που έφαγε 200 δρουκέτε ξαφνικά ε, πριν λίγες μέρε, ούτε την τρομοκρατική επίθεση του Οκτωβρίου πέρυσι. Το Ισραήλ έκανε επίθεση. Τέλος πάντων, ε, παραβιάζουν λέει οι απάνθρωπε επιθέσει του Ισραήλ το διεθνές δίκαιο, συνεχίζουν να απειλούν τη διεθνή ασφάλεια και την παγκόσμια και περιφερειακή σταθερότητα. Η τρέχουσα κατάσταση έχει δείξει πόσο δικαιολογημένη είναι η φόβη μα ότι οι Ισραηλινέ επιθέσει δεν θα περιοριστούν στη Γάζα και θα μπορούσαν να επεκταθούν σε ολόκληρη την περιοχή. Αυτά είπε μεταξύ άλλων ε, και είπε ότι οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις ε, είναι σε θέση ε, ε, για κάθε, σε, να αντιμετωπίσουν κάθε σενάριο. Ε, επίσης μίλησε για την άσκηση Gamstein Flag στην Ελλάδα 13 χώρε μέλη του ΝΑΤΟ. Αυτή η απόφαση ελήφθη να μην συμμετέχουμε αφού το έγγραφο σχεδιασμού άσκηση τη Ελλάδα έδειξε ότι η γραμμή FIR που ήταν υπό τη δικαιοδοσία τη Αθήνα έπρεπε να καταθέσουμε σχέδιο πτήση. Δηλαδή δεν ήθελε ο παράνομο να καταθέσει σχέδιο πτήση σύμφωνα με τη διεθνή νομιμότητα. Οι εργασίε επίση, το τελευταίο που θα σα πω από την ενημέρωση αυτή του τουρκικού Υπουργείου Άμυνα για την παράδοση του Eurofighter συνεχίζονται σε τεχνικό επίπεδο. Αναμένουμε θετικές εξελίξεις, είπε υπονοώντα ότι η Τουρκία θα πάρει και F-16, εκτός από τα F-16 Viper που θα πάρει και Eurofighter Typhoon. Θα δούμε γιατί η Γερμανία δεν τα δίνει. Αυτά προς το παρόν. Αν σας άρεσε η εκπομπή κάντε like, εγγραφή στο κανάλι σας και κοινοποιήστε τη. Να είστε όλοι καλά, αγαπητοί φίλοι, γεια σας.